Γεια σα, είμαι Άβουστο Πανταζίδη. Ε, Σπούδασα στο Τμήμα Μηχανικών Ορεικτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτη. Μετέπειτα έκανα μεταπτυχιακό στο Γεπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είμαι υποψήφιο ιδιότητα αστροναύτη για τον οργανισμό Advancing Exploration που εδρεύει στη Καλιφόρνια των ΗΠΑ. Τώρα το πώ έφτασα ω εδώ και το Πολυτεχνείο Κρήτη, κατάφερα να πετύχω ένα παιδικό όνειρο και πλέον να μπορώ να πω ότι ε, υπάρχει μια πιθανότητα να ταξιδέψει το διάστημα σε δύο με τρία περίπου χρόνια αναλόγως το πώς θα κυλήσει και λόγω της πανδημίας στο πρόγραμμα το οποίο συμμετέχω. Είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Όλα ξεκίνησαν όταν ε, το καλοκαίρι του 2015 είχα την ευκαιρία για πρώτη φορά να, να συμμετέχω σε ένα project διαστημικής στο Τμήμα Αρχιτεκτών Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Το project αυτό αφορούσε την κατασκευή μιας υπόγειας κατοικίας στον Άρη. Και υπόγειας γιατί, γιατί ε, οι αστρονάς πρέπει με κάποιο τρόπο να προστατεύονται από την ακτινοβολία που είναι, δεν, έχει ατμο, δεν έχει την ατμόσφαιρα ο Άρης, είναι πολύ πιο έντονη η ακτινοβολία από τον ήλιο επομένως ε, ένα, ένα, από τα πιθανά σενάρια τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι οι, οι, οι μόνιμες κατοικίε οι οποίες θα υπάρχουν στον κόκκινο πλανήτη ήταν υπόγειες. Επομένως θέλαν κάποιον με τη δικιά μου ιδιότητα και ειδικότητα του μηχανικού ρηκτών πόρων να σχεδιάσει κατά κάποιο τρόπο το πώς θα μπορούσε να γίνει εξκαφή στο, στο, στο στον Άρη. Ε, και ενθουσιάστηκα πάρα πολύ με το θέμα. Ε, ξύπνησαν παιδικές μνήμες, γιατί όταν ήμουν και εγώ μικρός έλεγα ότι ήθελα να γίνω, θέλω να γίνω αστροναύτης και όταν μεγαλώσει θα γίνω αστροναύτης ή ποδοσφαιριστής για παράδειγμα. Ε, όπως πολύ τότε σε αυτή την ηλικία και ειδικά τότε τα 90s που ήταν της μοδός το, τα διαστημικά λεωφορεία οι αποστολέ της ΝΑΣΑ είχαν επανέλθει τότε μετά την εποχή του Απόλο. επομένως με την συμμετοχή μου σε αυτήν την εργασία ξύπνησε αυτή τη, η, αυτό το παιδικό όνειρο και ενώ ασχολιόμουν μέχρι τότε στο κομμάτι της μηχανικής πετρελαίων και έκανα και διπλωματική διατριβή στο Ινστιτούτο του του πάνω σε αυτό το θέμα αλλάξα διπλωματική διατριβή και ασχολήθηκα με την πλανητική γεωλογία και κάπως έτσι ξεκίνησα και εγώ αυτή την, ε, την, πορεία μέχρι να φτάσω σημείο που είμαι σήμερα. Δεν σας κρύβω ότι όταν είχα πάει στο γραφείο του καθηγητή που ουσιαστικά είχε αναλάβει τη συγκεκριμένη εργασία του ε, γεωλόγου και από τους λίγους γεωλόγους που ασχολούνται με την πλανητική γεωλογία στην Ελλάδα του, του Δ. Ιωάννη Μπαζιώτη στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών του είχα πει ότι δεν είμαι εδώ για να θέλω να γίνω ε, γεωλόγος ή πετρολόγος ή είτε πλανητικός επιστήμονας. Ο στόχος μου είναι να, να γίνω αστροναύτης και θεωρώ ότι μέσω της ασχόλησής μου με κάτι το οποίο είναι σχετικό με αυτό που έχω σπουδάσει είναι ο καλύτερος τρόπος για να το πετύχω. Και πραγματικά το πίστευα γιατί έχοντας μελετήσει το, το τι ακριβώς χρειάζεται και όλη τη... Τι πολλαπλέ δεξιότητε οι οποίε χρειάζεται κάποιο για να καταφέρει να πάει στο διάστημα, θεωρώ ότι μπορώ να το κάνω διότι από μικρό έκανα αρκετά πράγματα. Δηλαδή, θυμάμαι τον εαυτό μου ένα πρόγραμμα, για παράδειγμα, στο Λύκειο, ε, που είχα, ξεκίνησα κολυμβητής για παράδειγμα. Συνέχισα με το μοντέρνο πένταθλο, οπότε. Το πρόγραμμά μου ήταν να ξυπνάω 5 ώρα το πρωί, να πηγαίνω στην πισίνα στο σχολείο, να ακολουθούν προπονήσει και σε άλλα αθλήματα όπω ξηφασική, ασκοποβολή, υπασία μέχρι το βράδυ, παράλληλα να διαβάζω και, και... τότε έδινα και ανωτέρα σχολή στο έπαιζα και πιάνω αρκετά χρόνια. Επομένω, ε, έχοντα εκπαιδευτεί από μικρή ηλικία στο να κάνω αρκετά πράγματα καλά, δεν ήμουν ο καλύτερο αθλητή, δεν ήμουν ο καλύτερο μουσικό, αλλά. Οι αστροναύτε δεν χρειάζεται να είναι καλύτεροι σε όλα, δεν χρειάζεται να είσαι ο καλύτερο επιστήμονα. Ούτε ο καλύτερο αντίστοιχα αθλητή χρειάζεται φυσική κατάσταση, αλλά σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Δεν, δεν χρειάζεται να είσαι Ολυμπιονίκη. Ε, πρέπει να είσαι ικανό να πετά αεροπλάνο, αλλά δεν, δεν χρειάζεται να είσαι ο καλύτερο πιλότο μαχητικών αεροσκαφών. Επομένω, ε, έχοντα θεστά τον εαυτό μου σε μικρή ηλικία ότι μπορούσα να κάνω αρκετά πράγματα σε ικανοποιητικό, θα έλεγα, βαθμό, ε, θεώρησα και στην ενήλικη ζωή μου ότι, ότι έχω τη δυνατότητα να ακολουθήσω. Αυτό το όνειρο το οποίο ε, απαιτεί πολλαπλές δεξιότητες σε ικανοποιητικό βαθμό είναι πιο απαιτητικό βέβαια από να παίζει πιάνο και να κάνεις αθλητισμό αλλά ήταν σίγουρα ένα, ένα κομμάτι το οποίο ε, έκτισε σε μένα ε, μία πειθαρχία και αφοσίωση ε, την οποία την έχω και σήμερα ώστε να παραμένω συγκεντρωμένος και προσωλωμένος στο στόχο μου ο δεν είναι δεν είναι εύκολο, ούτε είναι και σίγουρο φυσικά όταν πάω στο διάστημα. Έχω μια... Υπάρχουν κάποιε πιθανότητε. Ε, είναι ένα μαραθώνιο. Η ζωή μου σήμερα είναι για μένα αρκετά ευχάριστη. Δηλαδή, χαίρομαι πολύ αρχικά που ε, 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 έχω εντάξει στην καθημερινότητά μου πράγματα τα οποία με γεμίζουν και τα κάνω αβίαστα χωρί να. Όχι να κουρα... κουράζομαι φυσικά και κουράζομαι, αλλά ε, χωρίς να αναγκρινιάζω χωρίς να το θεωρώ ότι είναι μια δουλειά που με καταβάλλει κατά μία έννοια με, με, και τα, τα κάνω με όρεξη ξυπνάω το πρωί και λέω ωραία άλλη μια καινούργια μέρα τι έχω να κάνω σήμερα έχω, συνήθως ξυπνάω π, πηγαίνω για, ε, για προπόνηση το πρωί είτε τρέξιμο εχω είτε ενδυνάμωση είτε και τα δύο θεωρητικά η προπόνηση έχει τελειώσει περίπου σε 9.30-10 μετά γυρνάω κάνω, τρώω πρωινό μπάνιο. Ακολουθεί μέχρι τις, για 2-2,5 ώρες ένα πρόγραμμα ασκήσεων γνωστικών δεξιοτήτων όπως είναι μνήμης ανταγκλαστικών αντίληψης και λοιπά, τα οποία είναι υπό την καθοδήγηση του, του αθλητικού ψυχολόγου που συνεργάζομαι, του κύριο Βαγγέλη Βερτόπουλου, που είχε αναλάβει την προετοιμασία μας σε αυτό το κομμάτι και το απόγευμα, κυρίω από τι 4 μέχρι τι 10 το βράδυ, 11, ασχολούμαι και διαβάζω όλα τα υπόλοιπα τα οποία αφορούν την προετοιμασία, είτε ρώσικη γλώσσα, είτε το, το, δίπλωμα πιλότου το οποίο σπουδάζω αυτή την περίοδο, είτε για τα διάφορα πτυχία scuba diving, είτε προετοιμάζουμε επιστημονικά, επιστημονικά proposals για διάφορε έρευνε σε συνεργασία με το Καμπόδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επομένω, η μέρα είναι γεμάτη. Ε, και με ικανοποιεί πάρα πολύ αυτό που ό,τι κάνω μέσα στη μέρα μου είναι κάτι το οποίο πραγματικά με ευχαριστεί και δεν βλέπω την ώρα να το κάνω και να ολοκληρώσω το κάθε task ξεχωριστά. Σίγουρα είναι, δεν το περίμενα ποτέ ότι θα έφτανα, αλλά ό,τι προσδοκείς και να έχεις στην αρχή. Και όταν είσαι κάποιον, ειδικά τα χρόνια της κρίσης 2015, ε, που λες ότι εγώ θέλω να ακολουθήσω και να γίνω αστροναύτης φαίνεται, φαίνεται αστείο σε πάρα πολύ κόσμο και πολλοί έρχονται μετά από χρόνια και μου λένε ότι κοίταξε να δεις είχε δίκιο που το πίστευε και όντω σε κατάφερε να κάνει κάποια πράγματα. Ε, το να πετάω αεροπλάνο ήταν και αυτό ένα παιδικό όνειρο. Μπορώ να μην καταφέρω να πετάξω διάστημα, τουλάχιστον έχω καταφέρει να πετάξω, να κάνω σόλο πτήσει μόνο μου και να είμαι πολύ κοντά να πάρω το πρώτο πτυχίο, το πρώτο δίπλωμα πιλότου. Είναι μια πολύ μεγάλη ανταμοιβή τη προσπάθειά μου αυτή. Χαίρομαι ιδιαίτερα το ότι έχω καταφέρει και να, να ζήσω αυτέ τι εμπειρίε, γιατί Πέρα από το μπορεί να ακούγεται πολύ ωραίο και διαφορετικό ότι κάποιο να γίνει ένα εγώ είμαι ικανοποιημένο ήδη με αυτά που έχω ζήσει. Έχω επισκεφτεί πάρα πολύ όμορφα μέρη ε, και σπάνια μέρη. Έχω δηλαδή έρημο στην στη, στη Καλιφόρνια, το, το ηφαίστειο Λόα στη Χαβάη. Έχω πάει στι Άλπε στο Μάτρεχον σε ένα project το οποίο συμμετείχαμε που ήταν μια εγκατάσταση κάτω από τον πάγο, μέσα στον Παγετώνα. Ε, Έχουμε, έχω επισκεφτεί τη, στη Μόσχα μέσα τα τον των εταιριών που ουσιαστικά ήταν η, η πρωτοπόροι στο το κομμάτι του διαστήματο. και έχω ζήσει τόσες εμπειρίε μέσα από αυτή την πορεία που ήδη νιώθω γεμάτος και πάρα πολύ χαρούμενος ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα το οποίο αργά ή γρήγορα αν θα έρθει δεν το γνωρίζω αλλά μπορώ να σας πω ότι και σήμερα να τελείωνε αυτή, αυτή η πορεία εγώ θα ήμουν πάρα πολύ ευχαριστημένο γιατί όταν ξεκίνησα πέντε χρόνια πριν, αν μου έλεγε κάποιο ότι πέντε χρόνια μετά θα τα έχει όλα αυτά, θα τον πίστευα. Οπότε ε, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενο και έχω αντιληφθεί ότι μέσα από αυτή τη, όλα αυτά τα χρόνια ότι όταν βάζει. Έχει ένα, έναν ε, μακρινό στόχο, ένα μακροπρόθεσμο πλάνο. Όταν όμω αυτό το χωρίσει σε ένα μεσοπρόθεσμο και ένα βραχυπρόθεσμο πλάνο, φτάνοντα στο σημείο να πει ότι εγώ τι θα κάνω σήμερα, τι έχω να κάνω. Πρέπει, για παράδειγμα, θέλω να περάσω μια εξέταση σε μια ξενή γλώσσα. Τώρα, ανεξάρτητα από αυτό που κάνω εγώ, αυτό υιοθετείται για τον οποιοδήποτε. Ε, άμα ξεκινήσω και πω ότι. Ε, κοιτάξω το τώρα και τι, τώρα τι έχω να κάνω σήμερα, τι επόμενε δύο ώρε, μπορώ να αφιερώσω, να διαβάσω ακόμα μία σελίδα. Άμα υιοθετήσει αυτή τη λογική, αυτό είναι που θα σε πάει. σιγά-σιγά χτίζοντα. Θα φτάσει στο μακρινό στόχο να το καταλάβει επί τη ουσία. Η... Για μένα είναι ότι πρέπει ανεξάρτητα να βλέπει την κάθε μέρα ξεχωριστά και κάθε μέρα να είσαι καλ... λίγο καλύτερο από χθε. Και με έχει οδηγήσει αυτή η λογική στο να... να έχω πετύχει για μένα πράγματα που στην αρχή τα θεωρούσα απίθανα. Με βάση το δικό μου στόχο, ε, ο καθένα ο... μα ο... 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 έχει, ο... έχει διαφορετικού στόχου. Αλλά μέσα από τη δικιά μου εμπειρία θεωρώ ότι η συνταγή τη επιτυχία είναι το να βλέπει την κάθε μέρα ξεχωριστά και να κοιτά στο τέλο να είσαι ικανοποιημένο ότι έχει κάνει ένα βήμα παραπάνω και είσαι λίγο πιο κοντά ε, στο, δρόμο που είχεις, στο στόχο που έχει επιλέξει. Το ζητούμενο είναι οποιαδήποτε αποτυχία και να έρθει να μείνει συγκεντρωμένο στο στόχο και σε αυτό που θέλει να κάνει και να συνεχίσει. Αν καταφέρω και πετάξω διάστημα, εάν ε, με έχουν ρωτήσει, άμα ο πύραυλο στην εκτόξευση εκραγεί. Δεν σε, δε σε αγχώνει αυτό. Πραγματικά σα λέω ότι δε, όχι, δεν με αγχώνει. Θα είμαι θα τόσο χαρούμενο εκείνη την ώρα και μάλλον και δεν θα καταλάβω και πολλά πράγματα. Θα είναι πολύ. Ε, γρήγορη όλη η διαδικασία. Ε, επειδή έχω φτάσει, θα έχω φτάσει στο σημείο να έχω πετύχει το στόχο μου, θα, με, θα νιώθω πιο πλήρη από ποτέ εκείνη την ώρα. Οπότε, μακάρι. τι να σα πω, το νήμα τη ζωή μου να κοπεί σε μια διαστημική αποστολή. Το θεωρώ προτιμότερο από. Να, να έκανα κάτι άλλο και να, να ζούσα περισσότερα χρόνια. Δεν δε, δε φοβάμαι. Δεν φοβάμαι το θάνατο, ειδικά σε, σε αυτό το πλαίσιο. Δηλαδή θα, θα με κάνει χαρούμενο. <laughs> οι αστροναύτε λοιπόν, οι οποίοι έχουν ταξιδέψει και έχουν δει τη γη από πάνω, είναι το, το λεγόμενο overview effect το οποίο υπάρχει, όταν γυρνάνε πίσω είναι έντονα περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένοι περισσότερο από ότι ήταν πριν φύγουν. Γιατί όταν είσαι στο διάστημα και βλέπει τη γη και αντιλαμβάνεσαι πόσο μικρή είναι και ότι αυτό το λεπτό στρώμα, στρώμα ατμόσφαιρα το οποίο υπάρχει και φαίνεται από το διάστημα, αυτό το μπλε, είναι αυτό που σε κρατάει ζωντανό, αρχίζει και σκέφτεσαι ότι. Μήπω πρέπει να το προστατεύσουμε τον πλανήτη λίγο παραπάνω, Μήπω χρειάζεται να, ο καθένα ξεχωριστά να προσπαθήσουμε ώστε να αφήσουμε ένα πλανήτη καλύτερο από το τον βρήκαμε. Ε, όσον αφορά την απίκηση, είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να εξαλειφθούν παθογένειες οι οποίες υπάρχουν στο ανθρώπινο είδος. Θέλω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να γίνει μια επανεκκίνηση ως προς το, ε, το, τι, το, το, νόημα όσων κάνουμε και ειδικά όταν θα σε ένα πλανήτη ο οποίος είναι πάρα πολύ μακριά από το μητρικό πλανήτη ο οποίο ε, είναι υγιή, είναι απαραίτητε να υπάρχουν αξίε όπω η αλληλεγγύη, η κατανόηση, η ισότητα. Ε, ισότητα όμω ε, πρέπει να υπάρχει και υπάρχει, σίγουρα θα υπάρχει και η ιεραρχία, αλλά να υπάρχει σεβασμό στην ιεραρχία και από την ιεραρχία σεβασμό στο υπόλοιπο, στο υπόλοιπο πλήρωμα. Ε, ένα από τα βασικά που μα ε, λένε μας αποστολέ είναι ότι πρέπει να ε, παραδέχεσαι το λάθος σου, είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν χωράνε περιθώρια εγωισμού, ε, ό, όταν κάτι δεν πηγαίνει καλά ή πρέπει να το Έχεις κάνει κάποιο λάθος, οφείλει να ενημερώσει το πλήρωμα και, όχι, και να μην το κρύψεις για εγωιστικούς λόγους ή να το καλύψεις κατά κάποιο τρόπο, γιατί η ομάδα είναι πάνω από το άτομο και η ομάδα λειτουργεί καλά όταν τα συστατικά τη που είναι τα άτομα, και αυτά που δίνουν του μέγιστο τρόπο